Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog στο Marinello κάναλο. Μ' ακούτε λίγο αγανακτισμένη. Έχω έρθει στην εβδομαδιαία μας επίσκεψη. Τέλος πάντων, ασχολείται ο Αλέξανδρος με κάτι αυτό το διάστημα. Θα σας μιλήσω κάποια στιγμή. Έχουμε έρθει τέλος πάντων για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει ο Αλέξανδρος. Και... υπό άλλες συνθήκες είναι μια διαδρομή που από το σπίτι μέχρι εδώ είναι περίπου γύρω στα 7 με 10 λεπτά. Δηλαδή περίπου τόσο κάνω. Χθες, ας πούμε, που ξαναήρθαμε, έκανα ακριβώς 10 λεπτά. Σήμερα έχω κάνει 25 λεπτά. Τι είναι αυτό? Έχω κάνει 25 λεπτά και έχω φτάσει με πολύ αγανάκτηση. Έχω πάει να τρακάρω 100 φορές. Έχω πάει να δω ανθρώπους να τρακάρουν μεταξύ τους 100 φορές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και έχω φτάσει, αφού έχω φτάσει, πάρκαρα. Βρήκα ακριβώς απ' έξω να παρκάρω. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, η αλήθεια. Και αυτό γιατί? Γιατί βρήκα να παρκάρω απ' έξω? Γιατί σταμάτησα να αφήσω μια κυρία, η οποία ήταν με τα πόδια να περάσει απέναντι. Και ήταν το αυτοκίνητό της παρκαρισμένο εκεί πέρα που εγώ έψαχνα να παρκάρω. Είδατε, άμα κάνεις την καλή την πράξη, πώς βρίσκεις. Οπότε, αυτά θα σας πάρουμε σήμερα μαζί μας. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και θα πάμε έτσι κάπου να φάμε, όχι λόγω της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά είναι μια γιορτή την οποία είμαι κι εγώ από αυτούς που... ναι, μεν θέλω το λουλουδάκι μου, αλλά θέλω... είναι γατούλα, αγάπη μου. Αλλά θέλω να... παίρνω το λουλουδάκι μου. Είμαι από τους ανθρώπους όμως που λένε ότι δεν χρειάζεται η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να δείξεις την αγάπη σου, να πάρεις ένα λουλούδι, να κάνεις ένα τραπέζι κλπ. Απλά έτσι σήμερα ένιωσα την ανάγκη να το κάνω και είπα να το κάνω. Και έχω κανονίσει έτσι κάτι να κάνω έκπληξη στον Αλέξανδρο και στον Κανάκη. Θα έχω και τους δύο Βαλεντίνους μαζί. Δεν γίνεται να έχω μόνο τον ένα. Σταματήσαμε λίγο εδώ στο ανθοπολείο, γιατί σήμερα που είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έχει και η μαμά μου γενέθλια και της πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Είναι ένα έτσι πολύ ωραίο κουτάκι, καθίστε να το βγάλω να σας το δείξω, δεν γίνεται έτσι. Δείτε τι όμορφο που είναι και έχει όλα αυτά τα λουλουδάκια. Γίνεται μέσα στο ανθοπολείο χαμός, καρδούλες, λουλούδια, λουλούδια, πάρα πολλά λουλούδια. Δεν έχω ξαναδεί νομίζω τόσο πολλά. Ας βιαστώ λίγο για να φύγω. Πάρα πολύ ωραία λουλούδια και πάρα πολλά και φρέσκα. Και πω δεν μπορώ, μου φτιάχνουν τα λουλούδια πολύ τη διάθεση. Και μου άρεσε πολύ που έτσι μπήκα στο ανθοπολείο σήμερα. Βασικά δεν είναι ανθοπολείο, είναι ανθόκηπος εδώ. Αχ, και τώρα έχουμε μπλέξει την κίνηση. Μία που ξεκίνησε από το ανθοπολείο, μία που έμεινε εδώ, στον δρόμο. Αυτό είναι. Είναι αυτό το στενό του αναστεναγμού εδώ πέρα που το έχω βαφτίσει εγώ. Επιστρέψαμε στο σπίτι, ντύθηκα. Έχω βάλει το σετάκι μου, το οποίο δυστυχώς δεν πρέπει να φαίνεται καλά. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο και το έχω πάρει σε αυτό το μπλε. Είναι μπλε, μπορεί να φαίνεται. Να, εδώ κάτι πρέπει να βλέπετε. Αυτό. Και φύγαμε. Να πάμε τη βολτούλα μας. Θα βάλω σνικεράκι από κάτω, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήρθαμε κέντρο και κυκλοφορούμε και με ένα φωσφοριζέ, πώς το λένε, φωτιζόμενο μπαλόνι με Queen εδώ. Δεν άντεξε ο Αλέξανδρος χωρίς αυτό. Thank you.
ημερούδια για ακόμα μία ημέρα σε αυτό εδώ το vlog. Όλο πάνω από vlog μας. Καλά θα ήταν να ήταν vlog μας, να είχαμε στολισμένο και το δεντράκι μας. Λοιπόν, είπα να το συνεχίσω και τη δεύτερη τη ημέρα, εννοείται. Αυτά τα vlog τα τελευταία θα έχετε δει ότι είναι 2 ημερών. Έτσι είπα να κάνω και σήμερα γιατί έχω ένα πάρα πολύ ωραίο event στην Ιερά Οδό. Όπου πηγαίνω, το οποίο event ξεκίνησε πριν ακριβώς 6 λεπτά. Και τώρα εγώ είμαι ακινητοποιημένη σχεδόν εδώ στο ποτάμι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όταν φτάσουμε, δεν θα αναχωθούμε και γι' αυτό έχουμε πει. Ποια μου το είπε? Με κάποια από τις κοπέλες που μιλάω μου είπε, νομίζω η Μαρίλια, λιγότερο άγχος για τα event που θα πηγαίνουμε πιο αργοπορημένες. Και έχει δίκιο. Λιγότερο. Δεν θα αναχωθώ. Δεν θα αναχωθώ. Αμ' αργήσω. Έχω ήδη αργήσει. Τέλος πάντων, και με ψηλά εντωμεταξύ μου ακόμα Φιλαδέλφια. Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε θα σας πάρω μαζί. Να τα δούμε έτσι παρέα πως θα είναι τα πράγματα στο event της CeraVe. Έχω κάνει το εξής τρισμέγιστο. Θέλω να πάρω αυτό για τον Αλέξανδρο. Και τώρα θα ακουμπήσω εδώ πέρα πάνω στο κάθισμα πάρα πολλά χαρτιά. Νομίζω θα τρελαθεί ο Αλέξανδρος με το μαλλί της γριάς. Οπότε θα το ξαπλώσω εγώ τώρα εδώ. Και ελπίζω παιδιά να φτάσει. Γιατί είναι έτσι και σε ωραίο χρώμα. Και νομίζω θα το αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι ok. Να βάλω λίγο και στο πλάτι του καθίσματος καναδιό. Ωραία. Εκεί μείνε. Να σου βάλω και ζώνη. Παιδιά, πλάκα έχει. Κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Γιατί τα είδα εκεί και λέω εντάξει, θα το δει ο μικρός και θα καταχαρεί. Οπότε πάω τώρα γιατί σήμερα τον κρατάει και ο μπαμπάς μου. Και αν και τα πάνε πολύ καλά μαζί τους, οκ, okay, δεν θέλω να τον δυσκολέψω παραπάνω. Οπότε φύγαμε. Αχ, και άλλη μία πολύ δύσκολη μέρα εξελίχθηκε σήμερα. Τι να σας πρωτοπώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, πήγαμε και με τον Αλέξανδρο μια βόλτα μέχρι το Max και πήρε, εντάξει, θα γίνει Άκης Πετρετζίκης το παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήρε αυτό εδώ πέρα τον φούρνο με διάφορα φαγητάκια που έχει μέσα και πήραμε και από κρυάτικη στολή, την οποία μακάρι και να ξέρα που την έχει βάλει. Λοιπόν, του πήραμε Paw Patrol, του πήραμε τον Marshall που μας αρέσει. Δεν τρελάθηκε βασικά, δεν τρελάθηκε. Του έδειχναν στολές και μου έλεγε ότι δεν θέλει καμία, ότι δεν θέλει να ντυθεί. Αλήθεια είναι ότι έχει μια στη μαμά του αυτό το παιδί και εγώ δεν αντέχω τις απόκριες. Αλλά πήραμε αυτή εδώ, δείτε, έχει και τα φτάκια εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραία, του τη δοκίμασα κιόλας τώρα και του έκανε και τέλεια. Πίσω έχει και καλά εδώ και έναν πυροσβεστήρα, δείτε, 2 πυροσβεστήρες. Εδώ κοιτάξτε, έχει πολύ ωραίες στολές στα Max. Στο νοσοκομείο να πάμε. Άντε καλέ, για ένα φτέρνισμα. Ναι. Γιατί σε πας στο νοσοκομείο για ένα φτέρνισμα. Ναι, αγάπη μου.
Μόλις τελείωσα από τα νυχάκια. Κοιτάξτε τι ωραία. Θα μου πείτε τώρα τι εννοείς ωραία. Είναι σαν να μην το έχεις βάψει. Αυτό το ωραίο το clean, με αυτό το ωραίο το baby pink, με το λίγο το γκλιτεράκι από πάνω, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Ελπίζω να φαίνεται η γυαλάδα του. Γυαλίζουν πάρα πολύ ωραία. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Τζο αυτή τη φορά έβαλε τα δυνατά του το κορίτσι για να μην ματώσω καθόλου, γιατί σας έχω πει ότι έχω πάρα πολύ ευαίσθητα πετσάκια. Λίγο με αγγίζει, κατευθείαν κοκκινίζω. Απλά κοκκίνησε. Αυτή τη φορά δεν μάτωσα. Το πήγα πάρα πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι και χθες το βράδυ δεν πήρα σαλοσπίρ, ξέχασα. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και η κρέμα που βάζει στα χέρια. Όπου μυρίζει τέλεια, όλη τη διαδρομή μυρίζει τα νύχια μου. Και τώρα έχω έρθει στο κέντρο του Μαρουσίου να μαζέψω μητέρα και γιο. Θα κάτσουμε λίγο εδώ κάτι να τσιμπήσουμε για μεσημεράκι. Γιατί μετά θα σας πάρω μαζί μου στο κέντρο της Αθήνας. Τι θα πάμε να κάνουμε στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πω. Και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να κάνω και για τρίτη μέρα το vlog, γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Οπότε θα τα πούμε. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βγάλω και το πανάκι μου για να κουμπίσω τέτοια κουμπιά. Οπότε θα σας πω σε λίγο. Παιδιά, έχω κορακιάσει. Διψούσα στο δρόμο πάρα πολύ και δεν είχα νερό μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι από τις λίγες φορές που έτυχε να μην έχω. Και τώρα που είπα αυτοκίνητο, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ λίγο με την καθαριότητα του αυτοκίνητου. Οπωσδήποτε, να πετάξω πράγματα και να το πάω για πλύσιμο. Πρέπει να το κάνω άμεσα αυτό, άμεσα. Πρώτο, αυτό πάει. Πρέπει να ασχοληθώ με το αυτοκίνητο. Οπωσδήποτε. Δεύτερον, γύρισα στο σπίτι και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο δέμα και σας έχω τάξει ότι όταν γυρίζω vlog και έρχεται ένα δέμα το οποίο είναι όμορφο και θέλω πολύ να σας το δώσω, θα σας το δίνω δώρο. Έτσι και έγινε σήμερα. Έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο δέμα το οποίο είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Ήρθαν αυτά τα τελεία λουλούδια, τα οποία δεν μπορώ να τα στείλω σε όποιον ή όποια τα κερδίσει, γιατί καταλαβαίνετε, δεν θα φτάσουν σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως μέσα σε αυτό εδώ το δέμα είχε ένα άρωμα 50 My Way από Giorgio Armani και μαζί με αυτό μου ήρθε και το κατοστάρι που μπορείς να το γεμίσεις. Όταν σου τελειώσει το 50 μπορείς να γεμίσεις με το κατοστάρι. Οπότε μία ή ένας τυχερός θα κερδίσουν 150 ml άρωμα My Way. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ. Γενικότερα σας αρέσουν τα αρώματα. Έχω καταλάβει από διαγωνισμούς και λοιπά ότι με τα αρώματα κάτι παθαίνετε, σας αρέσουν. Να ξέρετε ότι θα κληρώσω σε λίγες μέρες αυτά εδώ πέρα τα δύο τα αρώματάκια, από μία ή ένα τυχερός θα κερδίσουν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου και να μπορώ να το δω που σας έχω πει. Και να κάνετε και σχόλιο από κάτω, οτιδήποτε σχόλιο. Ένα από τα σχόλια που θα κάνετε από κάτω. Καλημέρα, καληνύχτα, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε γράψτε. Από αυτά εκεί θα κληρώσω εγώ. Καλή επιτυχία. Με πολύ αγάπη θα το στείλω σε αυτόν ή αυτή που θα το κερδίσει, δεν ξέρω, θα δείξει. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Αυτά, τώρα πρέπει να πάω να κάνω έτσι ένα ντουζάκι, γιατί πρέπει να φύγουμε με τη μαμά μου να πάμε κέντρο. Σε πόση ώρα πρέπει να φύγουμε? Σε μία ωρίτσα πρέπει να φύγουμε να κατέβουμε κέντρο. Έχω κλείσει πάρκινγκ γιατί εκεί πέρα δεν βρίσκω να παρκάρω. Και θα σας πω τώρα στη διαδρομή πώς θα κατεβαίνουμε με τη μαμά μου, για ποιο λόγο κράτησα. Είδατε, σε καλό βγήκε γιατί μια τυχερή θα κερδίσει και τα αρωματάκια. Γιατί δεν είχα σκοπό να το συνεχίσω σήμερα το vlog. Τέλος πάντων, και θα σας πω γιατί κατεβαίνω στο κέντρο. Να σας θυμίσω κάτι σε εσάς τις γυναίκες που πρέπει να μην ξεχνάμε με τίποτα εμείς οι γυναίκες. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ξέρετε τι, με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ για τα μαλλιά μου και πώς πάει το challenge αλουσιά. Η αλουσιά λοιπόν πώς πάει. Έχω εδώ και ένα μήνα, έχω κλείσει ένα μήνα, όπου λούζομαι μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα που το έκανα λούστηκα μόνο μία φορά την εβδομάδα. Τις άλλες εβδομάδες λούστηκα δύο φορές την εβδομάδα. Να σας πω την αλήθεια, έχω ψηλωδεί μια διαφορά, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, λοιπόν, έχω δει σε αυτό το μήνα μια ελάχιστη διαφορά, αλλά πώς την έχω δει τη διαφορά? Σήμερα είναι η μέρα που θα έπρεπε κανονικά εγώ να λουστώ. Δηλαδή, ανά δύο ημέρες εγώ λουζόμουν. Οπότε, δείτε λίγο. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα μαλλιά μου, όχι όμως σε τέλεια. Υπάρχει λιπαρότητα, αλλά όχι αυτό το χάλι που υπήρχε πριν. Εγώ θα το κάνω αυτή την αλουσιά και για 4 μήνες. Τώρα έχω πάρει και αυτό το εργαλείο και κάνω μασάζ. Κάνω πρώτα ένα χέρι σαμπουάν και όσο έχω το σαμπουάν κάνω και το μασάζ με αυτή την βούρτσα που πήρα από το Σέν που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Ας πάρω και μια ανάσα, δεν ξέρω γιατί το πήρα έτσι μόνο κοπανιά.
Να δω πώς θα πάει και με το μασάζ. Όπου κάπου διάβασα ότι το μασάζ, παιδιά, δεν θα μας αφήσουν σήμερα. Μανούλα. Παρακαλώ. Και στους δυο μας χτύπησε. Εντάξει. Η μαμά μου πήρε να με ενημερώσει κάτι που έχουμε ψηλιαστεί το τελευταίο διάστημα, ότι όταν χτυπάνε στο δικό της το κουδούνι, χτυπάει και το δικό μου το κουδούνι, κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δούμε, γιατί όταν έρχονται επισκέψεις στους γονείς μου, πάντα χτυπάνε και σε μένα και λέω γιατί μπερδεύονται έτσι το τελευταίο διάστημα, τι γίνεται, αλλά κάτι έχει μπερδευτεί με κάποιο καλώδιο, ίσως τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά, τέλος πάντων θα το δούμε. Τι σας έλεγα τώρα, μιλάγαμε για το άλλο στο μαλάκι μου. Το οποίο το έχω πάρει πιο χαλαρά από ό,τι περίμενα. Περίμενα θα φρικάρω περισσότερο, όμως όχι. Και επίσης τη Δευτέρα έχω να πάω στη δερματολόγο μου να κάνω μποτοξάκι. Και θα σας πάρω μαζί, εννοείται. Δεν τα αφήνουμε αυτά έτσι. Και θα τη ρωτήσω για αυτό το θέμα με το άλουστο μαλλί. Γιατί κάποιες μου είπατε ότι πλέον οι δερματολόγοι προτείνουν να λούζεσαι κάθε μέρα. Άλλους ακούω που λένε ότι το λάδι που βγάζει ο οργανισμός πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω. Το μόνο που θέλω να μου πείτε είναι αν έχετε δοκιμάσει αυτό που δείχνουν στο TikTok με το δεντρολίβανο ή δενδρολίβανο είναι τώρα. Γιατί έφαγα τέτοιο σκάλωμα τώρα με το δεντρολίβανο και το δενδρολίβανο. Δέντρο. Όχι δεντρολίβανο. Όχι δενδρολίβανο. Δενδρολίβανο, τέλος πάντων. Αν έχετε δοκιμάσει αυτή την ιστορία που παίρνουν, το βράζουν και μετά το βάζουν στα μαλλιά τους και το αφήνουν, κάποιοι το αφήνουν και ολόκληρο το βράδυ, κάποιοι μετά πολύ γερό το ξεπλένουν και λένε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό στο τρίχωτο της κεφαλής και μακραίνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα. Θέλω οπωσδήποτε να βρω βιταμίνες να ξεκινήσω για τα μαλλιά. Θέλω μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουν να μακρύνει τα μαλλιά όσο περισσότερο γίνεται. Θα μου πει τώρα. Πολλά θέσει μέχρι τέλος Μαρτίου, είναι σχεδόν σε ένα μισή μήνα. Αλλά θέλω, κάνω μασάζ, τα προσέχω όσο μπορώ. Δεν θέλω να μακρύνω το μάκρος τους. Είναι εντάξει εδώ πέρα που είναι. Είμαι στο μάκρος που πάντα θέλω να είναι τα μαλλιά μου. Θέλω να μακρύνει η ρίζα. Η ρίζα οπωσδήποτε, γιατί θέλω να κάνω μια αλλαγή στα μαλλιά μου και θέλω όσο πιο πολύ βγει το φυσικό μου, τόσο το καλύτερο. Μακάρι να μπορούσα με ένα μαγικό τρόπο να το έκανα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αν ξέρετε κάποιο κολπάκι που σας έχετε δει η ρίζα σας να μακραίνει πιο γρήγορα, να μου το πείτε. Αυτά σας αφήνω, να πάω να κάνω ένα ντουζ γιατί σε μία ώρα πρέπει να φύγουμε, να ετοιμαστώ και εννοείται σας παίρνω μαζί έτσι και μην ξεχνάτε εδώ, my way, 150 ml, κάποιος ή κάποια θα τα έχει σε λίγες μέρες στο σπίτι της. Πάμε πάλι, εδώ με τη μητέρα, κατηφορίζουμε την οδό Κηφισίας και πάμε γυναικολόγο για test pap, ξέρετε, σας έχω πει, ναι, το έχουμε κάθε χρόνο μαζί πάμε και φέτος αργήσαμε κιόλας, πέρυσι είχαμε πάει νομίζω Νοέμβρη, φέτος... Αργήσαμε λιγάκι και γι' αυτό κράτησα και το vlog άλλη μια ημέρα για να σας θυμίσω το test pap σας, όποια το έχει αφήσει πίσω. Έτσι είχε γίνει και πέρυσι, σας είχα κάνει ένα post και πολλές μου γράψατε ότι σας το θύμισα που το είχατε ξεχάσει, οπότε μπείτε, ανοίξτε την ατζέντα σας, θυμηθείτε, υπάρχει το γυναικολόγο σας να δείτε πότε είχατε κάνει το test pap και μην το αμελείτε. Είναι μια από τις πιο σημαντικές εξετάσεις που κάνουμε εμείς οι γυναίκες στην δική μου την ηλικία. Σίγουρα αργότερα θα κάνουμε και τη μαστογραφία. Μα χαμός, τέλος πάντων. Μίλα, γιατί δεν μιλάς, θα νομίζω σε μαλώνω. Όχι, παιδί μου, δεν με μαλώνεις. Ποντάρω στο ότι έχουμε χαθεί. Wow. Προχώρα, τώρα θα χάσουμε το ραντεβού. Ποντάρω στο ότι έχουμε χαθεί. Σε τι λέει. Μάλλον. Τι έχεις να πεις. Το είπα για την άλλη. Νιούσα. Δεν την είσαι την άλλη που έρχονται πίσω μας. Εγώ πήγα να σου πω τι έχεις να πεις που φτάσαμε στο όριο. Και ξαφνικά την ακούνε μου λέει στριμωγμένα είμαστε και το είπα για τη γυναίκα που έρθει στο σας. Δεν πού να μπει η γυναίκα εδώ μέσα. Καλά, ναι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Έχετε καταλάβει ότι βρίσκομαι στην τέταρτη μέρα αυτού εδώ του vlog. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω πώς έχει πάει. Θέλω να καθίσω σήμερα, αν και είναι Παρασκευή και αύριο, υποτίθεται 11 ώρα πρέπει να ανέβει. Αλλά αυτή η εβδομάδα, όπως σας είχα πει, πού σας το είπα, ή εδώ σας το είπα, ή στο Instagram, δεν θυμάμαι, σας είχα πει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτή και η επόμενη εβδομάδα έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και να ετοιμάσω. Και έχουμε και γιατρούς. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα που γίνεται χμός, έχουμε και γιατρούς. Σήμερα έχουμε να πάμε τον Αλέξανδρο σε ένα γιατρό. Τη Δευτέρα πάλι έχουμε να πάμε σε έναν άλλο γιατρό, τον Αλέξανδρο. Γενικότερα είναι. Ένα χάος και χθες μετά το τσίκνισμα συνειδητοποίησα ότι δεν είχα απαντήσει σε κάποια email στα οποία έπρεπε να έχω απαντήσει.
Και το έκανα εχθές το βράδυ, οπότε δεν κατάφερα να σας χαιρετήσω σε αυτό εδώ το vlog. Οπότε, επειδή τώρα εγώ έχω έρθει στην ψυχολόγο, είναι από τις φορές που έχω, νομίζω είναι η τελευταία, ναι, είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα, κάνω 2 φορές το μήνα τώρα, από 4 τώρα κάνω 2. Πολύ καλό αυτό, χαίρομαι, γιατί η γιατρός μου το πρότεινε, οπότε σημαίνει ότι πάμε καλά. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω. Και επειδή τώρα κλασικά ξέρω ότι πάντα φτάνω νωρίτερα, αλλά σήμερα το παράκανα. Σήμερα έφτασα 20 λεπτά νωρίτερα για μια διαδρομή τύπου 10 λεπτών, ας πούμε. Γιατί μπαίνω πάντα από Αττική Οδό για να έρθω και φτάνω πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι δεν θέλω να αγχώνομαι ότι αν δεν θα καταφέρω να φτάσω. Θέλω να πάω και ας περιμένω μέσα στα μάξι. Το προτιμώ αυτό. Τέλος πάντων, και είπα να σας πάρω μαζί σε. Μαζί με την κάμερα εδώ για να σας αποχαιρετήσω σε αυτό εδώ το vlog, το οποίο με το που γυρίσω σπίτι πρέπει να αρχίσω να επεξεργάζομαι, αλλά 5.30 έχουμε γιατρό, οπότε θα ξανακάνω μια παύση και μετά τη γιατρό θα πρέπει να ξαναγυρίσω σπίτι και να ξαναρχίσω την επεξεργασία. Μιλάμε εντάξει της τρελής, και θα τα πούμε τώρα πάλι την επόμενη εβδομάδα. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Συγγνώμη για αυτό το vlog, πραγματικά δεν ξέρω τι έχω γυρίσει. Θέλω οπωσδήποτε να γυρίσω σπίτι να δω τι έχω γυρίσει, τι έχω κάνει. Τέλος πάντων, πάντως δεν μπορώ να πω, μου δείχνετε την αγάπη σας. Ακόμα και αν ένα βίντεο είναι έτσι με πιο λίγο περιεχόμενο, ίσως έτσι λίγο πιο περίεργο και πιο μπερδεμένο, δεν μπορώ να πω. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε από εβδομάδα.